στο προηγούμενο επεισόδιο ήρθε τελευταία στην κατάταξη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Ειρήνη που ήταν νικήτρια της πήρε και ένα βαθμό. Εύχομαι σήμερα να είναι μια πολύ διαφορετική μέρα για τη Μαρία Ανδριοπούλη. Για να καταλάβω, στο Μέχικο, στο Ρίο, στο Μαρόκο, στο Μιλάνο, πού πηγαίνουμε? Ρόδο. Α, να σου πω κάτι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία στη Ρόδο? Τέλεια. Καταπληκτικά. Θα πάει, αλλά θα πάω τώρα. Α, δεν έχεις πάει ποτέ στη Ρόδο? Όχι, όχι, όχι. Και το έχεις, ας πούμε, σαν όνειρο, θέλω να πάω στη Ρόδο? Όχι. Όχι. Ούτε είναι... σαν. Γιατί πας στη Ρόδο? Είναι ο κολλητός μου εκεί, μένει πλέον μόνιμα και πάω να τον δω. Α, αυτό είναι ένας καλός λόγος για να πας στη Ρόδο. Φυσικά. Δεν πιστεύω να έχεις πτωηθεί τίποτα από τα αυτά που λέμε. Όχι, έτσι. Δεν μας επηρεάζει τίποτα εμάς εδώ. Ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε ο ένας βαθμός μείον. Δεν πτωούμε με τέτοια πράγματα. Να σου πω κάτι. Και πάρα πολύ καλά κάνεις, διότι πώς θα πάμε πιο πάνω? Δεν το συζητώ. Άμα πέσουμε τώρα. Μαρακή, είμαστε έτοιμοι για τη βαθμολογία? Ναι, καλέ. Πόσα ναι, καλέ και εντάξει θα ακούσω. Είδες. Πολλά. Είμαι θετική. Βαθμολογήστε. Λέγε. Τι να πω. Πες αυτό που σκέφτεσαι. Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα μάλλον. Τι πρόβλημα υπάρχει? Προσωπικό, δεν ξέρω. Γιατί υπάρχει προσωπικό πρόβλημα? Το ένα είναι μόνιμο και δεν φεύγει. Ναι. Δεν βλέπουμε τίποτα, καμία αλλαγή από χθες. Ούτε ταιριάζει για το κόνσεπτ μάλλον, όπως εχθές. Δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Αλλά πιστεύω ότι η Σοφία έχει κάτι, ας πούμε, με εσένα ή με το look? Γιατί λες είναι προσωπικό. Θα μας το πει η ίδια, νομίζω. Το ότι σκέφτομαι εγώ είναι άλλο σενάριο. Ενδιαφέρει να μου πεις και τι σκέφτεσαι εσύ πριν της μιλήσω. Προφανώς και είναι κάτι προσωπικό. Δεν μπορώ να το πάω κάπως διαφορετικά αυτό. Ή τώρα δεν βλέπει τίποτα, δηλαδή. Δεν είμαι για εκεί που πάω. Για να τη ρωτήσουμε, λοιπόν. Για να τη ρωτήσουμε. Δεν τη βλέπεις για εκεί που πάει? Όχι. Δεν μπαίνω στο αεροπλάνο έτσι. Με το καμισάκι να το βάλω πάνω μου, αν κρυώσω κάτι, όχι. Να πω. Ναι, παρακαλώ. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει το παντελόνι που εκεί φαίνεται η τσέπη, γιατί είναι άσπρο. Ναι. Και διαφανίζει. Φαίνεται, ναι, η τσέπη. Ναι. Και είναι ό,τι πιο απλό μπορούσες να βάλεις. Ταξιδεύω, τι θες να βάλω? Φόρμα. Καλύτερο θα ήταν. Φόρμα, και από πάνω, δεν ξέρω, αυτό το παντελόνι δεν μου φαίνεται καν βολικό. Το παπούτσι δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι. Τίποτα δεν είναι αυτό. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σου. Okay. Εγώ απλά κρίνω το look. Mm. Και χθες δεν σου είπα εγώ ότι δεν είναι για εκεί που πας. Σου είπα ότι είναι ένα φόρεμα. Όπως και τώρα είναι... Και τώρα ένα παντελόνι, ένα μπλουζάκι, μία βαλίτσα. Μήπως δεν ταιριάζει η βαλίτσα με την τσάντα, δεν ξέρω. Για πες μου. Η αλήθεια δεν πάει, αλλά τώρα εντάξει. Α, οκ, okay, βρήκαμε κάτι. Βασικά, τη στιγμή που είμαστε σε αυτόν τον διαγωνισμό, θα έπρεπε να το σκεφτείς και αυτό, κατά τη γνώμη μου. Αυτό. Α, εντάξει. Θα το ξέρω την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Ιωάννα. Ναι. Εδώ. Κοίταξε. Πας στο αεροπλάνο, μπαίνεις. Σίγουρα μπαίνεις. Ταξιδεύεις με ό,τι μέσο θες, έτσι. Αλήθεια. Αλλά, okay. Δεν είναι πρόταση, νομίζω αυτό θέλει να σου πει η Σοφία. Α. Ότι ναι, μένω και είναι ένα εύκολο look. Mm-hmm. Δεν έχει καμία δυσκολία, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και το προηγούμενο look της Ναταλίας δεν είχε κάτι να προτείνει, αλλά ήταν λίγο παραπάνω. Α, ήταν λίγο παραπάνω. Okay, γι' αυτό έβαλα τρία και δύο. Μάλλον είμαι λίγο χαζούλα και δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, αφού να το κοιτάξεις. Εντάξει. Όσον αφορά τα δικά μου, όντως η βαλίτσα με τη τσάντα δεν ταιριάζει και εφόσον είναι ένα δικό. Εσύ ταιριάζεις βαλίτσα με τσάντα? Εγώ δεν έφερα βαλίτσα. Γενικά σε ρωτάω. Αν είμαι στο Style Rocks, δεν ταιριάζω. Θα την ταιριάξω. Okay. Γιατί το είπες αυτό το «εγώ είμαι χαζούλα και δεν καταλαβαίνω»? Γιατί μάλλον γι' αυτό με περνάνε λίγο χαζούλα. Ποιος τώρα έχει δώσει αυτό?
Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί αγάπη μου το λες αυτό. Τώρα μην τρελαθούμε. Δεν είναι τώρα βαθμοί αυτά εδώ πέρα. Σχέση με άλλα look, μην τρελαθούμε τώρα. Σε σχέση με ποια look. Με άλλα look που είδαμε σήμερα, μέχρι στιγμής. Και ποιο είναι το υπόβαθρο αυτού, δηλαδή για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται. Βλέπω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια σουσού, προφανώς έχουμε, α, είναι φίλοι μου αυτή, είναι όμορφη, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και μου βγάζουν κάτι τέτοιο, οπότε δεν είμαι εγώ πάρα πολύ συμπαθές και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να γίνω συμπαθές στα κορίτσια. Εγώ ήρθα για να κάνω αυτό που ήρθα να κάνω και από εκεί και πέρα δεν με αφορά. Κοίταξε να δεις. Αυτό που λες τώρα είναι, ας πούμε, γιατί εγώ από τα κορίτσια που έχουν περάσει σήμερα μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Θα μου πεις αν έχω δίκιο ή άδικο, να το συζητήσουμε, ότι αναφέρεις την Αταλία. Δηλαδή, θεωρείς ότι την Αταλία ενδεχομένως την συμπαθούν περισσότερο και είναι ίσως πιο επιοικής. Δεν είναι κάτι προσωπικό με την Αταλία και σε καμία περίπτωση, αλλά και η Σοφία εχθές είχε φέρει που ήταν κάτι εντελώς χάλια για τα δικά μου μάτια. Και παρόλα αυτά τις έβαλα δύο, ναι, που ήταν για ένα. Ναι. Εντελώς χάλια. Εντελώς χάλια. Στα όλες μάτια σου. Από ό,τι αποδείχτηκε και στα μάτια λόγων ανθρώπων. Ναι, και τον κριτό. Καλά, το να αποκαλείς κάποιο look εντελώς, ναι, χάλια, το οποίο όχι απλά είχε σκέψη ή κάτι άλλο, δεν είναι ωραίο. Οπότε αυτό δεν έχει σκέψη. Τι σκέψη έχει, το φανελάκι από το... Το στράπλ στο μαύρο, το ριέτο που κάμισε και το άσπρο παντελόνι. Πες μου απλά τι σκέψη έχει για να το καταλάβω. Θα το καταλάβω μετά. Ξύπνησα το πρωί, ναι, βρήκα αυτά, τα έβαλα και βγήκα. Ωραία. Το σκέφτηκα για να τα βάλω. Το να αποκαλείς ένα outfit το οποίο δεν ήταν ένα φόρεμα, χάλια. Δεν ήταν. Λέω την άποψή μου, όπως λες και εσύ τη δική σου άποψη. Ένα συγγνώμη καλό θα ήταν. Α, άμα είναι να λέμε συνέχεια συγγνώμη, ας το χάσουμε το παιχνίδι. Λοιπόν. Ο μέσος όρος που έχεις από αυτή τη βαθμολογία, Μαρία μου, είναι το 2. Τέλεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι θα γίνει στους κριτές. Καλή επιτυχία, αγάπη μου.